Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Νέο κάλεσμα στους Ουκρανούς στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο Χάλιβα της Μαριουπολής να καταθέσουν σήμερα Τετάρτη τα όπλα, απίφθινε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Τα ρωσικά στρατεύματα θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, ενώ όσο η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 του μεσημέρι της 20ης Απριλίου, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμήνυσε νωρίτερα ότι η Ουκρανία δεν θα παραδοθεί αμαχητή. Η Μαριούπολη μπορεί να πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων μέσα σε μερικές ημέρες, εκτίμησε Ευρωπαίος αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι τα δεινά της πόλης μπορεί να είναι χειρότερα από αυτά που βίωσε η Μπουκά, όπου οι Ρώσοι κατηγορούνται για ομότητες τις οποίες διαψεύδει το Κρεμλίνο. Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ενός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους βγάλει από εκεί. Περίπου 100.000 άμαχοι παραμένουν στην πολιορκημένη πόλη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Τη ρωσική επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία καταδίκασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αντώνιο Γκουτέρες απίφθινε έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες για μια ανθρωπιστική κυχερία διάρκεια 4 ημερών με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε με τους συμμάχους του για να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα και για να καταστρώσουν τη στρατηγική τόσο σε επίπεδο κυρώσεων όσο και στο φλέγον θέμα της αποστολής αμυντικής βοήθειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περισσότερα συστήματα πυροβολικού στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν, για πιο αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία, έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά την τηλεδιάσκεψη. Στο Κίεβο σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Twitter, στο Κίεβο σήμερα στην καρδιά μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης, αναφέρει χαρακτηριστικά τη δέσμευση ότι η Γερμανία στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία οικονομικά και στρατιωτικά, έδωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο οποίος βρίσκεται υπό ενδυνόμενη πίεση για την προμήθεια και βαρέων όπλων στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του, ο Εμμανουέλ Μακρόν διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταβεί στο Κίεβο, καθώς δείχνει εμπράκτος την υποστήριξή του στο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ταγί Περντογάν επανέλαβε την επιθυμία του να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν στην Ουκρανία. Έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, στο Υπουργείο Υγείας εν ώψη Πάσχα. Σε ισχύ από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή 1η Μαΐου, τα έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού στο σύνολο της επικράτειας. Πλέον μπαίνουμε στη φάση συνύπαρξης με τον ιό. Δεν πιστεύουμε στην πολιτική μηδενική COVID, αλλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα μπορούμε να προσαρμοζόμαστε, διεμήνυσε ο Υπουργός Υγείας. Έχουμε ένα διαφορετικό στέλεχος με μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά μειωμένη νοσηρότητα και έχουμε το εμβόλιο, συνέχισε. Το ΕΣΥ θα ενισχυθεί, έχει την τεχνογνωσία και τα φάρμακα και θα συνεχίσει να στηρίζεται με πόρους τουλάχιστον 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επιδημιολογική εικόνα δικαιολογεί το πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας, ενώ σε ό,τι αφορά τους σκληρούς δείκτες, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ο δείκτης της υπερβάλλουσας θνητότητας, όπου η Ελλάδα είναι χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είπε επίσης. Μικρή μείωση καταγράφεται στις νοσηλίες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, συγκριτικά με τα στοιχεία της Μεγάλης Τρίτης. 105 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID, οι 84 στις κλινικές COVID, οι 21 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Καταγράφεται επίσης σήμερα ένας ακόμα θάνατος ασθενούς, πρόκειται για 87χρονο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λοιμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λίμματα, το οποίο λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με αυτά, καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα Χανιά, μείον 86% και στο Ηράκλειο μείον 71%, ενώ το υλικό φορτίο των αστικών λιμάτων να παρέμεινε σταθερό στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή στο συν 6%.
Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη καταβάλλεται στους λογαριασμούς 634.000 χάμηλων συνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση Πάσχα 2022, που ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, όπως υπενθυμίζει η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης του επιδόματος παιδιού Α21 σε 625.000 δικαιούχους. Έκτακτο μήνυμα προς τους πολίτες, ίσως και εντός της ημέρας, για την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται από τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η συνάντησή του με τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου και αναλύθηκαν τα δεδομένα επί της εισήγησης των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αύξηση. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου. Οι σεισμικές έρευνες για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα δύο παραχωρηθέντα θαλάσσια οικόπεδα νότιο-δυτικά της Κρήτης θα γίνουν έτσι και αλλιώς, με ή χωρίς εσάς. Φαίνεται να είναι το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς, τη γαλλική Total και την αμερικανική ExxonMobil. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το όσα είδαν το φως της δημοσιότητας στο κυβερνητικό επιτελείο, σε συνεννόηση με την ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων, έχουν ήδη ετοιμάσει ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης, ένα Plan B, δηλαδή σε περίπτωση που οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί αρνηθούν κατά τις επαφές βολιδοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν το προσεχές διάστημα, να προχωρήσουν στις σεισμικές έρευνες που παραμένουν σε εκκρεμότητα από τα τέλη του 2019. Συναγερμός στις ευρωπαϊκές και στις ελληνικές ενεργειακές που περιμένουν μία ξεκάθαρη στάση από την Κομισιόν για να πληρώσουν την Gazprom. 1η Μαΐου τίθεται σε ισχύ στην Ιταλία η επιχείρηση θερμοστάτης, καθώς δημόσια γραφεία και σχολεία βάζουν όριο στη θερμοκρασία για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η κυβέρνηση Ντράγκη υποχρεώνει όλα τα δημόσια γραφεία και σχολεία να διατηρούν τα κλιματιστικά σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από 27 βαθμούς, ενώ το χειμώνα η θέρμανση θα πρέπει να διατηρηθεί το ανώτερο στους 19 βαθμούς Κελσίου. Δεδομένων των μέγιστων ανοχών των 2 βαθμών, τα κλιματιστικά θα πρέπει να φτάνουν τα όρια των 25 βαθμών και η θέρμανση των 21 βαθμών. Νέα επίθεση Αλέξη Τσίπρα σήμερα σε βάρος της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι δεν έκανε παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, ευνοώντας την κερδοσκοπία των εταιριών. Η ενεργειακή ακρίβεια φέρει το όνομα του Πρωθυπουργού, σημείωσε, και επικαλέστηκε το παράδειγμα άλλων χωρών όπως της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, που αντιμετώπισαν την ενεργειακή ακρίβεια. Αυτό που συμβαίνει με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι δολοφονικό, είπε, και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί ούτε την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι να αποκαταστήσει τις επιπτώσεις από τη βίαιη απολιγνητοποίηση και από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κάτι που, όπως είπε, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, ενώ επανέλαβε πως είναι ανάγκη να μπει πλαφόν στη χονδρική τιμή και να γίνει παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας. Με φτώχεια η έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου. Αγκάθι υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση δήμων και δασικών υπηρεσιών, όπως υπόθηκε στη συνεδρίαση του ΣΝΟΧΑΝΙΟΝ, καθώς τόσο οι δήμαρχοι όσο και η δασική υπηρεσία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, ο κ. Λεονταράκης, είπε στον 984 πως δήμαρχοι ή δήμαρχοι επισήμαναν την ελλειπή χρηματοδότησή τους για την βατότητα των δρόμων στο αγροτικό δικοδίκτυο, αλλά και η δασική υπηρεσία την αδυναμία της να καθορίσει και να καθορίσει τις αντιπυρικές ζώνες που απαιτούνται στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Την ίδια ώρα, την απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων ή οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, άλλες υπάρκα και περιοχές Natura κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς που προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο. Η απόφαση θα εκδίδεται από τον Οικείο Περιφερειάρχη, ενώ για κάθε παράβαση θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Δεν εξαιρούνται αυτοίς με λυσοκόμοι και κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στους ορεινούς όγκους της Κρήτης, που ζητούν από πέρυσι να υπάρξει διευκρινιστική εγκέκλειος, καθώς πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός τους προϋπολογισμός. Οι προτάσεις μας βρίσκονται στα αρμόδια γραφεία και υπουργεία. Ελπιστούμε ότι θα υπάρξει μέρημνα και για μας φέτος, λέει στον 984 ο κ. Λεονταράκης, όπως μάλιστα είπε, οι μελισσοκόμοι πανελλαδικά είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ακόμη και σε δυναμικές κινητοποίησεις για το θέμα.
Λύση πατέντα εμπνευσμένη από αντίστοιχες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στην Ολλανδία, εξετάζει η περιφέρεια Κρήτης ως προς την αναγκαία αναβάθμιση του δρόμου Ηρακλείου-Αρκελοχώρη-Βιάνος. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, οι προδιαγραφές και το πλάτος του κάθε του οδικού άξονα δεν επιτρέπουν να μπει διαχωριστικό στη ΘΕΟ, τουλάχιστον με τη σημερινή μορφή του δρόμου. Με βάση όμως ένα εναλλακτικό μοντέλο του λεγόμενου 2-1, μπορεί να σπάσει ο δρόμος σε τμήματα όπου εναλλάξαν 2,5 χιλιόμετρα θα διαμορφώνονται δύο λωρίδες συν ΛΕΑ ανά ρεύμα κυκλοφορίας με ταυτόχρονη διαμόρφωση μιας λωρίδας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κάτι που θα επιτρέψει την τοποθέτηση διαχωριστικού στη ΘΕΟ. Μια καλή τουριστική χρονιά προμηνύεται φέτος με βάση τα στοιχεία των αφήξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, αρκετά κοντά με εκείνη του 19 που ήταν η τελευταία χρονιά πριν την έναρξη της υγειονομικής κρίσης. Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, το ποθαρικό ήταν αρκετά καλό ήδη από τον Ιανουάριο, αφού κατέφτασαν στο Ηράκλειο κοντά στους 30.000 επισκέπτες, ενώ και ο Μάρτιος και ο Απρίλιος μέχρι στιγμής ήταν αρκετά καλοί μήνες. Σε θέματα υγιεινής ασφαλείας και τροφίμων εντοπίζονται οι παραβάσεις στο νομό Ηρακλείου, όπως λέει προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, τονίζοντας πως οι έλεγχοι εν ώψη Πάσχα εντατικοποιούνται με το ενδιαφέρον των αρμόδιων υπηρεσιών να εστιάζεται κυρίως στις αγορές τροφίμων, στα ζαχαροπλαστεία και στις λαϊκές αγορές. Ανοιχτά πρωί-απόγευμα, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, τα εμπορικά καταστήματα στην αγορά του Ηρακλείου με βάση το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου. Ανοιχτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως απέστειλε το 4ο εσπερινό ΕΠΑΛ Λύκειο Ηρακλείου με αίτημα τη μείωση της ύλη των πανελλαδικών αλλά και την απόσυρση της απόφασης για την Τράπεζα Θεμάτων λόγω της ιδιαιτερότητας της φετινής χρονιάς, σεισμός, χιόνια, πανδημία αλλά και λόγω των κενών που προκλήθηκαν στους μαθητές από τις προηγούμενες πανδημικές χρονιές. Αποδεκτή έκανε η Υπουργός Παιδείας την πρόταση του αναπληρωτή τομέαρχη ανάπτυξης επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Χαρή Μαμουλάκη, με την οποία ζητούσε να ενταχθεί το ΣΚΑΚΙ στις θεματικές ενότητες των εργαστηρίων. Είμαι βέβαιος ότι μόνο ωφέλη θα προκύψουν για τα παιδιά μας από αυτή τη διαδικασία, είπε ο ίδιος μιλώντας στον 984. Η αιματολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου έλαβε πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χορήγηση κυταρικών θεραπείων σε ασθενείς με ειδικές κατηγορίες λεμφωμάτων. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε πως η διοίκηση του Πανεπιστημιακού υποστηρίζει τις προσπάθειες των γιατρών που στοχεύουν στην εφαρμογή καινοτόμων θεραπείων για όφελος των ασθενών. Η καθηγήτρια αιματολογίας και διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής, η κυρία Ελένη Παπαδάκη, σημείωσε μεταξύ άλλων πως μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες θεραπείες χορηγούνταν σε Ευαγγελισμό Παπανικολάου και ξεκίνησαν μόλις στο Αττικό και στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας. Ευελπιστούμε να καλύψουμε όλους τους ασθενείς από την Κρήτη και τα γειτονικά νησιά όπου έχουν ένδειξη για τη θεραπεία αυτή, πρόσθεσε. Τις ευχές του στους κριτικούς απευθύνει μέσω του μηνύματός του Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος. Για πρώτη φορά ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας απευθύνομαι σε όλους σας το ίδιμο όλπο Χριστός Ανέστη και ευχόμαστε μαζί και με τον ευλογημένο προκατοχό μας Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίου, τον άνθρωπο της Αγίας Υπομονής, ολόκληρη η ζωή σας να είναι ένα Πάσχα, να είναι μια αναστάσιμη εορτή και τα έτη της να είναι σε έτη ευλογημένα, ολοφώτινα από το Άγιο Φως της Αναστάσεως και ειρηνικά, αναφέρει. Αυξήθηκαν οι θάνατοι από τροχέα το 2021 στην Ελλάδα που έφτασαν στους 57 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 19.800 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα όταν ο συνολικός στόχος είναι να μειωθεί κατά το ίμιση ο αριθμός των θανάτων μέχρι το 2030. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 45χρονης Γερμανίδας τουρίστριας στο φαρέγγι των Μιλών στο Ρέθυμνο. Η γυναίκα έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ωστόσο είχε τις αισθήσεις της. Συνελήφθησαν χθες σε δύο 17χρονοι στο Ηρακλείου, καθώς βρέθηκαν να διαθέτουν μαχαίρια. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των πατεράδων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θεωρούν πιθανότερο νικήτη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών οι σφιγμομετρήσεις, δίνοντάς του ποσοστό 56% των ψήφων. Την ίδια ώρα σε κοινό τους άρθρο «Ανοιχτή η επιστολή» στην εφημερίδα Le Monde, 400 καλλιτέχνες και άνθρωποι του θεάματος καλούν τους συμπατριώτες τους να ψηφίσουν υπέρ του προέδρου Μακρόν στο δεύτερο γύρο της Κυριακής. Να τερματίσουν τον κύκλο των βιαιοτήτων, κάλεσε τον ομόλογό του στο Ισραήλ, αλλά και τον ηγέτη της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο κύπελλο Ελλάδας στρέφονται τα φώτα καθώς έφτασε η ώρα για τους ημιτελικούς. Σήμερα και αύριο θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί. Με το ζευγάρι Παναθηναϊκός Λαμία να προηγείται χρονικά, ενώ θα ακολουθήσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Οι δύο μονομάχοι του τελικού θα προκύψουν μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, αφού η ΕΠΟ ανακοίνωσε χθες ότι οι δύο ρεβάς θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Τετάρτη 27 Απριλίου. 984. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα Μεγάλη Τετάρτη. Οι ανέμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφορούς στην Κρήτη. Η θερμοκρασία μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.